Πώς βλέπετε το τελευταίο θέμα που έχει προκύψει με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πετρίδη? Συμφωνείτε ότι πρέπει να παραιτηθεί? Και διάβαζα σε δημοσίευμα ότι ούτε ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε παραιτήσει το δικό του Υπουργό Εσωτερικών στις εκλογές. Υπάρχουν, βλέπετε, διαφορές του τότε και του τώρα? Συμφωνείτε με την παραίτηση του Υπουργού Εσωτερικών? Το δημοσίευμα είναι λάθος. Ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε διορίσει υπηρεσιακών υπουργών του 2008. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Σας το είπα όπως το διάβασα, δεν θυμάμαι τι. Το 2013 δεν είχε διοριστεί. Το 2013, κύριε Παπαδόπουλε. Οπότε αντιλαμβάνομαι ο κύριος Χριστόφιας δεν είχε διορίσει, με τη λογική ότι ο ίδιος δεν έβαζε υποψηφιότητα. Αλλά η διαφορά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην προεκλογική. Ο κύριος Πετρίδης στην ουσία λαμβάνει μέρος και σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, αλλά επαναλαμβάνει και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις δικές του απόψεις ό,τι αφορούν την πρόθεση συγκεκριμένου υποψηφίου. Το πρόβλημα είναι ο κύριος Πετρίδης. Είναι ο υπουργός που είναι αρμόδιος για το αδιάβλητο των εκλογών, για την εποπτεία σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την εξαγωγή των εκλογών. Επομένως προκύπτουν σημαντικά ζητήματα. Το ότι είχαμε την κυβέρνηση Χριστόφια είναι άσχετο. Εδώ έχουμε να κάνουμε την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, και ο αρμόδιος υπουργός που είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εκλογών στην ουσία συμπεριφέρεται ως προαγωγός της υποψηφιότητας συγκεκριμένου υποψηφίου. Είναι τυπικό το θέμα ή ουσιαστικό? Δηλαδή τέθεται θέμα για το αδιάβλητο των εκλογών? Υπάρχουν τέτοιοι φόβοι τη σήμερα ημέρα? Φυσικά και είναι ζήτημα ουσίας. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα ήταν αποδεκτόν ο υπουργός που είναι υπεύθυνος, πολιτικά υπεύθυνος για τις διαδικασίες, για το αδιάβλητο των εκλογών, να συμπεριφέρεται ως εκπρόσωπος συγκεκριμένου υποψηφίου. Επομένως, εγείρεται ένα ζήτημα και είναι ένα ζήτημα για το οποίο οφείλει να τοποθετηθεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και να τοποθετηθεί επί αυτού του σημαντικού και σοβαρότατου ζητήματος. Πάντως, τις τελευταίες μέρες πριν από τις εκλογές, κύριε Παπαδόπουλε, γίνονται διάφορα. Χτες είχαμε εδώ στην εκπομπή, αλλά και στην εφημερίδα Καθημερινή την Κυριακή, ο κύριος Λιλίκας είπε ότι άφησε να νοηθεί ότι το επιτελείο σας τον πλησίασε με ανταλλάγματα και συνδιαλλαγές για να αποσυρθεί. Εσείς, σας άκουσα και χτες, και άνθρωποι του επιτελείου σας το διαψεύσατε. Ο ίδιος χτες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό επέμεινε πάλι και έκανε λόγο ότι του προσφέρθηκε πακέτο χρημάτων και ανταλλαγμάτων. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Παραλαμβάνω αυτό που λέω. Εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με αυτές τις καταγγελίες. Αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να τις απευθύνετε στον κύριο Λιλίκα για να πει σε ποιους αναφέρεται. Δεν θα πρέπει πάντως, κατά τη γνώμη σας, να διερευνηθεί μια τόσο σοβαρή καταγγελία και πώς μπορεί να γίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας? Και σας λέω, εμείς καμία σχέση δεν έχουμε με αυτές τις καταγγελίες. Δεν μας αφορούν εμάς. Πώς εξηγείτε, κύριε Παπαδόπουλε, το ότι φωτογραφίζει εσάς χθες εδώ στον Active, δηλαδή μόνο το όνομα δεν είπε, η αλήθεια είναι. Δεν το είπε το όνομα, όλα τα άλλα. Ναι, είσαστε εσείς στο μυαλό του, στο στόχο του, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ή όχι. Περιμένουμε και εμείς να μας πει, να μας ξεκαθαρίσει. Το θέμα είναι εσείς πώς ερμηνεύετε το ότι είσαστε εσείς ο στόχαστρό του? Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του κ. Λίκα. Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω εκ μέρους του κ. Λίκα. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μιλήσω εκ μέρους εμένα και του δικού μου επιτελείου. Και σας λέω ξεκάθαρα, δεν μας αφορούν εμάς αυτές οι καταγγελίες. Μάλιστα. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Και αυτές τις ερωτήσεις πρέπει, παραλαμβάνω, να τις απευθύνεται στον κύριο Λιλίκα. Θα έπρεπε να πιστεύετε να ενδιαφερθεί και ενδιαφερθούν οι αρχές να το διερευνήσουν ούτως ή άλλως αυτεπάγγελτα? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Και παραλαμβάνω, δεν μπορώ εγώ να σας πω κάτι για το οποίο έχει κάνει καταγγελίες ο κύριος Λιλίκα. Σε εκείνον πρέπει να απευθύνεται τις ερωτήσεις. Πάντως, ο κύριος Λιλίκας επωνύμως είπε ότι, δηλαδή ανέφερε και όνομα του επιτελείου σας, δηλαδή ότι ήταν πολύ ενοχλημένος από προσπάθεια, λέει, του επιτελείου σας στο Facebook και σε διάφορα άλλα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης να το συνδέσουν με τον Νίκο Αναστασιάδη με αντάλλαγμα, ότι δέχτηκε αντάλλαγμα το Υπουργείο Εξωτερικών για να στηρίξει Αναστασιάδη. Αυτό το είπε με το όνομα, δηλαδή το επιτελείο Παπαδόπουλου είπε. Ναι, σας επαναλαμβάνω ότι καμία απολύτως σχέση δεν έχουμε αυτές τις καταγγελίες, ούτε για τις
καταγγελίες του κ. Λίκα που αφορούν τις προσπάθειες εξαγοράς του, ούτε για τις φήμες ότι έχει εξαγορευτεί από τον κ. Αναστασιάδη. Ναι. Εξάλλου ο καθένας μπορεί να δει τις καθημερινές ανακοινώσεις των επιτελείων και μπορεί να δει ποια επιτελεία είναι που προβαίνουν σε καθημερινές επιθέσεις εναντίον εμένα, για παράδειγμα, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει. Είστε ικανοποιημένος εσείς από την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές? Όχι, γιατί δυστυχώς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κρύβεται από το δημόσιο διάλογο. Δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να συμμετέχει στις συζητήσεις. Όταν σε σπάνιες περιπτώσεις που βγαίνει και δεν μιλά από έναν προετοιμασμένο κείμενο και μιλά εκ του προχείου, είδατε δύο φορές. Μία δήλωση πήγε να κάνει ο άνθρωπος. Θα μαζεύει για τρεις εβδομάδες. Αυτό ήταν μεγάλη αστοχία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Την πρώτη φορά μας είπε για τις αδελφές χώρες, για την Τουρκία και την Ελλάδα, και μετά μας κάλεσε την Τουρκία να παραβιάζει την ΑΟΣ μας. Αποφεύγει τα debate, αποφεύγει το δημόσιο διάλογο και επομένως ναι, η συμπεριφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν επιτρέπει την παράθεση των απόψεων, των θέσεων, έτσι ώστε να αποφασίσει ο κόσμος τι πρέπει να γίνει στις επόμενες εκλογές. Αλλά από τη δική μας πλευρά, εμείς προσπαθούμε να παρουσιάσουμε προτάσεις με ουσία. Εκεί επικεντρώνεται η δική μας εκστρατεία, γιατί θέλουμε ο κόσμος να έχει επιλογές και έχει επιλογές. Δεν είναι ανάγκη να συνεχίσουμε ακόμα 5 χρόνια τα ίδια. Μπορούμε να λάβουμε πρωτοβουλίες, να βελτιώσουμε τον τομέα της παιδείας, να αναβαθμίσουμε τον τομέα της υγείας, να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα του υπερδανισμού, του κοινωνικού και του οικονομικού αποκλεισμού που αυτή τη στιγμή δυστυχώς νιώθουν σημαντικές ομάδες του πληθυσμού μας, οι άνεργοι, οι συμπολίτες μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Και εμείς θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας με πρόθεση και στόχο να πείσουμε την κοινωνία να φέρει το ερχόμενο Φεβρουάριο την αλλαγή. Κύριε Παπαδόπουλε, την επίθεση στο αυτοκίνητο του εκπροσώπου τύπου του Δίκο, του κ. Άθου Αντωνιάδη, την Κυριακή το βράδυ, τη θεωρείτε ως μεμονωμένο περιστατικό ή θα φτάσουμε στο σημείο να βλέπουμε να συνδέεται με τον προεκλογικό αγώνα και την προεκλογική περίοδο που διανύουμε? Ας ελπίζουμε ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό. Δεν θα ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε επιστρέψει πίσω σε άλλες εποχές όπου οι βανταλισμοί και η βία επιδιώκουν να καθορίσουν και να προκαθορίσουν τον δημόσιο διάλογο. Φυσικά θα αναμένουμε και θα δούμε τέτοιες συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση είναι καθόλου απαράδεκτες και καταδικαστές.